Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος μέσα μας. Ξύπνησαν μνήμες από τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία, όπου έχασαν τη ζωή τους η Ευγενία Κυρίλο Βασιφάκη και ο Κώστας Βεργάκης. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης τελέσθηκε τρισάγιο στη μνήμη τους με πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής. Τραγική φιγούρα ο σύζυγος της Ευγενίας, ο οποίος άφησε λίγα λουλούδια στον τόπο της τραγωδίας. Προσπαθούμε να μείνουμε ζωντανοί, γιατί έτσι πρέπει να μεγαλώσουν και τα παιδιά, να συνεχίσει η οικογένεια, αλλά υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δεν έχω και τη δύναμη ακόμα να συγκεντρωθώ να δω τι θα κάνω, γιατί είναι η θλίψη μας τέτοια στο σπίτι με τα παιδιά. Κάθε μέρα το ίδιο, ένα μαύρο χάλι δηλαδή στην ουσία νιώθουμε. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα, να είμαστε καλά. Αυτό που θα θυμάται πάντα είναι το βλέμμα και το χαμόγελο της Ευγενίας. Προσπαθούμε να μείνουμε ζωντανοί, δήλωσε ο Μιχάλης Σιφάκης. Κατεβήκαμε κιόλας, είχε πολλά νερά, κατεβήκαμε με ένα σκηνή παρά λίγο να πνιγεί και το παιδί. Και από τότε βλέπω αυτούς τους εφιάλτες. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αν έκανα αυτό που έκανα, δηλαδή αν πήγαινα από πίσω, γιατί μου το είπανε την ίδια μέρα, ότι πάνε απέναντι, απλά ήταν μία λάσπη και δεν μπορούσε να ξεκαθαρίσει. Ήθελε βάρκα για να ψάξει. Αυτό ήταν το παράπονο μου, που δεν ήρθαν εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα. Ήρθαν μετά από 2 ώρες, δηλαδή, καθυστερήσαν κιόλα. Δεν ήρθε δηλαδή το λιμενικό κάποιο να εκείνη την ώρα, ίσως να τη βρίσκαμε, γιατί το παιδιά ούτε την είδανε ποτέ. Σε μία σακούλα ήταν, δηλαδή ήταν. Τη χάσαμε και με έναν τρόπο κακό. Έπρεπε να πνιγούμε για να υπάρξει ένα σχέδιο. Αν δεν πνιγόμασταν, υπήρχε σχέδιο, υπήρχε όραμα για την περιοχή εδώ. Τίποτα. Έπρεπε να πνιγούμε για να πούνε ότι κάτι θα κάνουν, έτσι για να μας κλείσουν τα μάτια μόνο. Γίνεται η κινητοποίηση ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι ακόμα και τώρα δεν υπάρχει μια σοβαρή αποκατάσταση όπως είπαμε. Και έχουν αγανακτήσει οι άνθρωποι. Η κατάσταση είναι κατάσταση εγκατάλειψης. Θέλουμε άμεσα λύσεις. Έρχεται η καλοκαιρινή σεζόν. Πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να ζήσουμε με ασφάλεια. Όχι άλλα θύματα από πλημμύρες. Πόσες θυσίες ακόμη. Όχι στην υποβάθμιση της περιοχής. Τα μηνύματα που έστειλαν τα μικρά παιδιά. Το βουητό με τα νερά που τρέχανε. Και παρασύρανε τα αμάξια, τους ανθρώπους, τα πάντα. Είναι μια πολύ κακή εμπειρία. Το μόνο που είδαμε από θέμα Δήμου είναι να βοηθήσει στον καθαρισμό του δρόμου και μετά τίποτα άλλο. Αυτό το αντιπλημμυρικό, η κόμβη, το βιολογικό δεν έχει λειτουργήσει, ενώ τώρα έπρεπε να έχει λειτουργήσει 2 χρόνια. Δημιουργούνται 1000 προβλήματα στην περιοχή, δεν γίνονται τίποτα, μα τίποτα, μόνο υποσχέσεις, διαχρονικά φταίνε όλοι. Στο τουριστικό θέρετρο επικρατεί κλίμα ανασφάλειας, με δημότες και επαγγελματίες να νιώθουν την ίδια ώρα πικρία για τα όσα δεν έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή τους, 5 μήνες από τις εικόνες καταστροφής και λίγες ημέρες πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Όμως υπάρχει και το αλλά σε μια πανέμορφη περιοχή, γιατί δεν στηρίχτηκε όλο αυτό το πεντάμινο, τι προτίθεται να γίνει από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να προστατευτεί, γιατί πιστέψτε με ότι η αγωνία που έχουμε όλοι, αν ξανασυμβεί μια νεροποντή και αν πάλι θα πνιγούν άνθρωποι και θα καταστραφούν επιχειρήσεις, αυτό δεν έχει περάσει. Να δούνε τι μπορούν να κάνουν και βάσει μελετών που να έχουν αξία. Δημότες αναφέρθηκαν σε κακό σκήμενα και με την οργή τους να πλημμυρίζει με φόντο τον απεραντό σκουπιδότοπο πλησίων του πρώην γηπέδου. Πλημμύρισε η Αγία Πελαγία, φέρανε εδώ όλα τα σκουπίδια, όλα τα μπάζα και ο Δήμος δεν δίνει σημασία. Τον έχουμε ειδοποιήσει επανειλημμένος, τίποτα. Δεν δίνει κανείς σημασία, μόνο η κάτω η παραλία τους ενδιαφέρει. Έχω δει με τα μάτια μου αμάξα του Δήμου να καθαρίζουν την παραλία και να έρχονται εδώ. Να κάνουν ανατροπή να φεύγουν. Όλα τα σκουπίδια τα φέρνουν εδώ. Ο Δήμος δεν μπορεί να βοηθήσει. Στο γάζι υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρόκειται, όπως τόνισαν, για φερτά υλικά και όχι μόνο, που συγκεντρώθηκαν στο σημείο από τη φωνική πλημμύρα του περασμένου Οκτωβρίου, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στον καθαρισμό του επίμαχου χώρου.